Ομήρου Ιλιάδα, ραψοδία Ταφ. Η αυγή η κοροκομαντούσα επρόβαινε μέσα από το μέγα ρέμα του ωκεανού το φως σε αθάνατους και σε θνητούς να φέρει και έφτανε εκείνη στα πλεούμενα με του Θεού τα δώρα. Κύβερε πεσμένο από στον Πάτροκλο τον ακριβό το γιο της να κλαίει πικρά και πλήθος σύντροφοι τρογύρα μαζεμένοι θρυνούσαν. Κι η θεά η Τρισέβγενη πήγε, κοντά του εστάθη, το χέρι του σφίξε, τον έκραξε και αυτά του λέει τα λόγια. «Παιδί μου, αυτό να στον αφήσουμε και ας καίγεται η καρδιά μας να κοίταται, έτσι αφού το θέλησαν η αθάνατη να πέσει. Μονέλα εσύ και δέξου τα άρματα τα ξακουστά του ηφαίστου, τόσο όμορφα κανείς δε φόρεσε θνητός ποτέ στους ώμους». Αυτά είπε η θεά και τάρματα μπρος του Αχιλλέα τα πόδια πυθώνει χάμω και αντιβρόντιξεν οι πλουμισμένοι αρμάτα. Και οι μυρμιδόνες όλοι ετρόμαξαν, δε βάστηξε κανένας να ρίξει τη ματιά του απάνω της, μονάρχισαν να τρέμουν. Μόνο ο Αχιλλέας ωστά δε εχόλιασε περίσσι ακόμα και άγρια κάτω από τα βλέφαρα τα μάτια του ξαστράφταν σαν τη φλόγα και του Θεού τα δώρα εχαίρουνταν να τα κρατά στα χέρια. Κι όταν πια χόρτασε κοιτάζοντας την μπλουμισμένη αρμάτα, ευτής τη μάνα του ανεμάρπαστα γυρνώντας είπε λόγια. «Μάνα, ο Θεός αλήθεια τα άρματα μου τα έχει δώσει τέτοια, καθώς ταιριάζει ένας αθάνατος και όχι θνητός να φτιάξει. Με αυτά θα αρματωθώ, μα σκιάζομαι περίσσια εγώ μιλάχι, ωστόσο οι μύγες και στον άτρομο γιο του Μενίτιου μέσα χωθούν, απ' τις πληγές του μπαίνοντας τις χαλκοχτυπημένες, σκουλίκια εντός γενός ποριάζοντας και του νεκρού χαλάσουν την όψη τη η ζωή του ετέλεψε κι όλη σαπίσει σάρκα». Για τότε η Θέτη, η χιονάστραγαλη θεά του, απειλογήθη. «Γιέ μου, καθόλου να μην γνιάζεσαι για τούτα στην καρδιά σου. Το παίρνω απάνω μου τα νήμερα κοπάδια να του διώξω τις μύγες, τους νεκρούς στον πόλεμο που τρώνε. Κατεχέτω, άθαυτος και ένα χρόνο αλάχερο να κοίταται εδώ πέρα, θα μείνει σάρκα του ακατάλητη και πιο δροσάτη ακόμα. Μον γράξε τώρα εσύ σε σύναξη τους Ανδριανούς Αργύτες, τον που είχες πριν στον Αγαμέμνονα θυμό απαρνή σου ομπρός τους και την Ανδριά ζωσμένος γρήγορα για πόλεμο αρματός σου». Είπε και γέμισε τα στήθη του με ατρόμητο κουράγιο, με τα κρασί φλογάτο, αθάνατο και μόσκο στα ρουθούνια του Πάτροκλου σταλάζει, απείραχτο να μείνει το κορμί του. Τότε ο Αχιλλέας, ο αρχοντογέννητος, ευγήκε στο ακρογιάλι σκούζοντας άγρια και ξεσήκωσε τους Ανδριανούς Αργύτες. Κι όλοι που απόμεναν πρωτύτερα στο αρμενοστάσι μέσα, κι οι τιμονιέροι που εκρατούσανε των καραβιών το διάκι, κι οι τροφοδότες μέσα στα άρμενα που το ψωμί εμοιράζαν, όλοι μαζί κινούν στη σύναξη τι είχε ο Αχιλλέας προβάλει, κι ήταν καιρό πολύ από τον πόλεμο τον άγριο τραβηγμένος. Μαζί ο Οδυσσέας, ο αρχοντογέννητος και ο ατρόμητος Διομήδης, τρανοί πολέμαρχοι, κουτσένοντας πηγαίναν και ακουμπούσαν πάσε ραβδιά τι πόνους ένιωθαν ακόμα στις πληγές τους. Κι ως φτάσαν, κάθισαν στη σύναξη μπροστά, στην πρώτη ράδα. Στερνώς επρόβαλε ο Αγαμέμνονας ο Ρήγας, λαβωμένος μαθές και τούτος, με στον πόλεμο τον άγριο του Αντινόρου ο γιος ο Κώωνας, με το χάλκινο τον είχε βρει κοντάρι. Και αυτής, ως όλοι πια εμαζόχτηκαν οι Δαναοί, εσηκώθη ανάμεσό τους ο φτερόποδος και μίλησε Αχιλλέας. «Λες ήταν γε του Ατρέα το που γίνε το πιο καλό στους δυο μας, σένα και μένα σύντας πέσαμε σε καρδιοφάουσα αμάχη θυμό γεμάτη και μαλώσαμε για την κοπέλα εκείνη. Αχ να τα να την είχε η Άρτε μη δοξέψει στα καράβια τη μέρα εκείνη που την έπαιρνα τη λίρνησό πατώντας. Τόση αχαιήτη γη την άμετρη δεν θα δαγκώναν έτσι κάτω από τα χέρια των αντίμαχων όσο ο θυμός μου εκράτη. Ο Έκτορας άλλο που δεν ήθελε κι οι Τρώες. Ωστόσο χρόνια οι Αργύτες το δικό μας μάλωμα θαρώ θα το θυμούνται. Μα ό,τι έγινε έγινε ας τα αφήσουμε κι ας μας βαραίνει ο πόνος και εντός μας την καρδιά δαμάσουμε σφιγμένοι απ' την ανάγκη. Τώρα απαρνιέμαι εγώ τη μάνητα μη δε και μου ταιριάζει θυμό να θρέφω ακαταλάγιαστο. Μα εσύ στη μάχη σπρώξε τους αχαιούς τους μακρομάλιδες δίχως καιρό να χάνεις. Κι εγώ στους Τρώες θα ανοίξω πόλεμο να είδω αν το θένε ακόμα τις νύχτες δίπλα στα καράβια μας να τις περνούν. Ωστόσο στη γη θα γύρει λέω χαρούμενος να ξαποστάσει εκείνος που θα γλιτώσει από το κοντάρι μου στην άγρια μέσα μάχη». Αυτά είπε και οι αχαιοί το χάρηκαν οι καλαρματωμένοι που αφήγε το θυμό του ο Ανδρόκαρδος γιος του Πηλαία.
Και τότε ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας μιλούσε καθισμένος, χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του και να σταθεί στη μέση. Αργείτε σαν αντριωμένοι, φίλοι μου, πιστοί συντρόφοι του Άρη. Σωστό να ακούτε αυτόν που ασκώνεται, να μην τον σταματάτε στη μέση μπαίνοντας. Αλλιώτικα και ο πιο καλός σας θίζει. Όταν πολλοί φωνές ασκώνεται, κανένας πώς να ακούσει, πώς να ακουστεί. Η φωνή του χάνεται και δυνατά σφωνάζει. Τώρα θα πω και εγώ τη γνώμη μου στον Αχιλλέα, και ωστόσο οι αργίτες ή άλλοι εσείς ακούστε με, τα λόγια μου προσέχτε. Οι Δαναοί μαζί μου τα βάζαν συχνά και μου πετούσαν το λόγο αυτό. Μα εγώ δεν έφταξα στα αλήθεια. Ο Δίας και η μοίρα, μονάχα και η ερηνεία μας έμπλεξαν η νύχτο παρορήτρα. Τι αυτή είναι που βαριά στη σύναξη μου θόλωσαν τα φρένα, ατός μου το Αχιλλέας ανάρπαξα το αρχοντομύρι. Ωστόσο τι να έκανα, Θεού το θέλημα που κυβερνάει τα πάντα. Του Δία παιδί είναι η τύφλα, αγέραστο, και κάθε νου τυφλώνει ανάθεμάτη. Και έχει ανάλαφρα ποδάρια, τη στο χώμα δεν τα πατάει, μον στα κεφάλια μας απάνω οδεύει πάντα και τους ανθρώπους βλάφτει μπλέκοντας από τους δυο τον έναν. Τι και το Δία τον ίδιο κάποτε που λένε πως στέκει απάνω και από θεούς και ανθρώπους τύφλωσεν. Η Ήρα μαθες και τούτον τον εξεγέλασε πλανεύοντας, ας ήταν και γυναίκα. Ήταν τη μέρα που τον άτρωμο τον Ηρακλή μελόταν η Αλκμίνη στην αψιλοπύργωτη τη Θήβα να γεννήσει. Και εκείνος των θεών τη σύναξη μιλούσε με καμάρι. Όσοι θεοί που ζουν στον Όλυμπο και όσες θεές γρυκίστε, σαν τη καρδιά στα στήθη μέσα μου με σπρώχνει να μιλήσω. Κάποιον τρανό ηλεχούσα σήμερα θα βγάλει η πονοδότρα στο φως, που σε όλους τους γειτόνους του θα βασιλέψει γύρα, και αυτός από τη γενιά που από το αίμα μου στη γη γονοκρατιέται. Και η Ήρα η σεβάσμια του αποκρίθηκε με πονηριά μεγάλη. Να μας γελάσεις θες, τα λόγια σου δεν θα τα κάνεις πράξη. Μονέλα τώρα κιόρκον άμωσε τρανό του Ολύμπου Ρήγα, πως σε όλους γύρα τους γειτόνους του θα βασιλέψει εκείνος, που την ημέρα αυτή από τις μάνας του τα πόδια ομπρός θα πέσει, απ' τους νητούς που από το γέμα σου μαθές γονοκρατιούνται. Έτσι είπε αυτή, και ο Δίας το δόλο της δεν τον ψυχανεμίστη, κιόρκο τρανό να μόνη που άσχημα μελόταν να πληρώσει. Τη Ήρα γοργά χυμάει τα κρόκορφα του Ολύμπου παρατώντας και στο Άργος θάνει ευτής. Τη κάτεχε εκεί πέρα του Περσέα ο γιος ο Σθένελος πως όριζε και είχε τρανή γυναίκα που τρέφε τότε μέσα στα σπλάχνα της 7 μηνών αγόρι. Κι όξος το φως ευτής της το έβγαλε κι ας του λείπαν 2 μήνες, μα της Αλκμίνης σταμάτησε τους πόνους και τη γένα. Ατί της έφερε το μήνυμα στο Δία το γιο του Κρόνου. Κάποιο μου λόγο αστραποκέραυνε πατέρα Δία θα ακούσεις. Γεννήθηκε ο τρανός που μέλεται να ορίζει στους αργίτες, κύριο Ευρυσθέας, ο γιος του Σθένελου και του Περσέα Ταγκόνη, γένια δικιά σου και ταιριάζει του να ριγαδέψει στο Άργος. Είπε και αυτόν πικρός τον χτύπησε βαθιά στα φρένα πόνος και αυτής χυμάει και από τα οριοπλέξουδα μαλλιά την τύφλα αρπάζει, βαρύ θυμό στα φρένα νιώθοντας και όρκο τρανό να μόνη να μην γυρίσει πα στον Όλυμπο και στα στερά τα ουράνια ποτέ πια η τύφλα που τυφλώνει μας θεούς και ανθρώπους όλους. Αυτά είπε και στριφογυρνώντας την από τα στερά τα ουράνια τη ρίχνει και έτσι εκείνη ευρέθηκε γοργά στη γη απάνω. Κι όλο μαζί της βαριγκόμιζε θωρώντας τα τυράνια που ο γιος τους του Ευρυσθέα τη δούλεψη τραβούσε να άπρεπά του. Όμοια και μένα, τότε που άπαυθα στον καραβιόν της Πρύμνες ο μέγας κρανοσής της Έκτορας χαλνούσε τους αργίτες, η τύφλα πάντα με δυνάστευε που πρώτο τύφλωσέ με. Μα αφού τυφλώθηκα και με έκανε το νου μου ο Δίας να χάσω, να τα βολέψω θέλω, δίνοντας και εξαγορά μεγάλη. Μα βγες στη μάχη τώρα κι άσκωσε μαζί και το άλλο ασχέρι και εγώ είμαι εδώ. Τα δώρα πούταξες αν ήρθες στο καλύβι χτες ο Οδυσσέας ο αρχοντογέννητος θα τα έχεις δίχως άλλο. Μα αν πάλι αλλιώς το θες απάντεχε κι ας λαχταράς απάλε. Τα δώρα ευτής από το καράβι μου θα φέρουν οι συντρόφοι να ειδείς τι σου χαρίζω μέσα σου για να φραθείς περίσια. Τότε ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος του απειλογήθηκε είπε «Ιε του Ατρέα τρανέ Αγαμέμνονα ριγάρχη τιμημένε. Τα δώρα αν θέλεις τώρα δώστα μου καθώς ταιριάζει κιόλα για κράτα τα κι εσύ στο χέρι σου. Μα τώρα ομπρός στη μάχη το γρηγορότερο. Την ώρα μας μη χάνουμε εδώ πέρα χασομερώντας. Τη πιο δύσκολη δουλειά μπροστά μας στέκει. Τώρα ξανά με στους μπροστόμαχους τον Αχιλλέα θα δείτε τον τρώον τους λόχους με το χάλκινο κοντάρι να φανίζει. Όμοια κι εσείς τον νου στον πόλεμο και τον οχτρό χτυπάτε». Τότε ο Οδυσσέας ο πολυκάτεχος του απειλογήθηκε είπε
Παλικαριά, αχιλέα θεόμορφε, τρανή κι αν έχεις, όχι, μη σπρώχνεις τους αργίτες άφαγους στο κάστρο να χυθούνε και με τους Τρώες να ανοίξουν πόλεμο. Τι η μάχη θα βαστάξει πολύ από τη στιγμή που σμίγοντας θα χτυπηθούν τα σκέρια και την καρδιά ο Θεός με δύναμη και τον Διονό γεμίσει. Μον τους αργίτες τώρα πρόσταξε μπρος τα γοργά καράβια να φάν να πιούν. Ανδριά κι ανάκαρα δεν δίνει τίποτα άλλο. Τι απ' την αυγή ως τα βασιλέματα δεν δίνεται κανένας στήθος με στήθος να αγωνίζεται χωρίς να φάει καθόλου. Και ακόμα κι αν λυσούν τα φρένα του για πόλεμο, όμως νιώθει όλο και πιο βαρύ το σώμα του και τον δαμάζει η δίψα μαζί κι η πείνα και του λύνονται τα γόνατα όσο δεύει. Μα όπου ψωμί χορτάσει τρώγοντας και πιει κρασί και πιάσει ολιμερής μετά τον πόλεμο με τον οχτρόν τα σκέρια, νιώθει αντριγιά τρανή στα στήθια του και ακούραστα τα πόδια, ως να'ρθει η ώρα που από τον πόλεμο θα γύρουν όλοι πίσω. Πες τώρα να σκολάσει σύναξη, να συνταχτεί το γιώμα και ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας τα δώρα ασφέρει ο μπρός μας, όσοι είμαστε όλοι εδώ στη Μάζοξη, καλά για να τα ειδούνε οι Δαναοί και εσύ στα φρένα σου χαρά βαθιά να νιώσεις. Κι ακόμα ορθώς, αντίκρασε όλους μας ασορκιστή, ποτέ του πως δεν ανέβηκε στην κλίνη της, δεν έσμιξε μαζί της, καθώς το συνηθίζουμε όλοι μας γυναίκες και άντρες ρίγα. Κι έτσι κι εσύ πια τώρα γλύκανε την πίκρα στην καρδιά σου. Μετά σου κάνει το καλύβι του να σε καλοκαρδίσει πλούσιο τραπέζι, όσα σου πρέπουνε μαθές να τα έχει όλα. Τώρα πια γε του Ατρέα θα φέρνεσαι πιο δίκαια στον καθένα. Χαρά στο βασιλιά που αντάβαλε με κάποιον πρώτος, όμως να φιλιωθεί μαζί του αργότερα γυρεύει μόναχός του. Και ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας του απειλογήθη τότε. Γε του Λαέρτη, αλήθεια χαίρομαι με αυτά τα λόγια που πες, τι όλα όπως τέριαζε τα ιστόρισες και τα έβαλε σε τάξη. Τον όρκο παίρνω που μου γύρεψες, με σπρώχνει και η καρδιά μου. Μπρος τους θεούς εγώ όρκο ψεύτικο δεν παίρνω. Όμως ας μείνει λίγο ο Αχιλλέας εδώ κι ας βιάζεται να βγει να πολεμήσει. Όλοι μαζί κι εσείς διαμείνετε τα δώρα ώσπου να φτάσουν από το καλύβι μου και κάνουμε πιστούς αγάπης όρκους. Το θέλημά μου και τη διάτα μου για άκου Οδυσσέα και κάμε. Τους πιο ανδριανούς λεβέντες διάλεξε μες τους αργίτες όλους, τα δώρα από το δικό μου τάρμενο γοργά να κουβαλήσουν, εψές τον Αχιλλέα που τάξαμε μαζί και τις γυναίκες. Μα κι ο Ταλθίβιος στα πλατήχωρα των Αχαιών λιμέρια, κάπρο ας μου βρει γοργά, να σφάξουμε στον ήλιο και στο Δία. Τότε ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος του απειλογήθηκε, είπε: «Υγέ του Ατρέα, τρανέ Αγαμέμνονα, ριγάρχη τιμημένε, μια άλλη φορά μπορείτε αργότερα για τούτα να γνιαστείτε, σαν τύχια να παεί στον πόλεμο και κάνουμε μια ώρα και δε θα βράζει τόσο η μάνητα μες στα δικά μου στήθια. Μα τώρα που οι δικοί μας κοίτουνται στο χώμα, σπαραγμένοι από τον Έκτορα, σαν του Δοκενοδία στη νίκη, τώρα να στρώσουμε τραπέζι θέλετε. Καλύτερο θαρώνε να βγουν αφάγωτοι, αγιωμάτιστοι να χτυπηθούν οι αργίτες τούτη την ώρα ευθύς. Και αργότερα, στου ηλιού το γέρμα, δείπνο πλούσιο ας γνιαστούμε πια, σαν θα έχουμε εξοφλήσει την τροπή μας. Όμως πιο πριν κρασί δεν δίνεται κι ουδέ φαγεί ο λαιμός μου να κατεβάσει. Με ένα ο σύντροφος σκοτώθη, σπαραγμένος με κοφτερό χαρκό μου γίτεται μέσα στο καλύβι τώρα, κατά την ξόπορτα κοιτάζοντας και γύρα του οι συντρόφοι θρηνούν. Γι' αυτά λοιπόν δεν γνιάζομαι που λέτε εσείς καθόλου. Έμα ζητώ σφαγή και γόσματα φρικτά των πολεμάρχων». Τότε ο Οδυσσέας ο πολυκάτεχος του απειλογήθηκε, είπε: «Γε του Πηλέα, που πιο λιοντόκαρδος τους Αχαιούς λογέσαι, έχεις αντριά από μένα πιότερη, περνάς με στο κοντάρι πολύ, μα λέω κι εγώ στη φρόνεψη πως σε νικοπερίσια. Τι είμαι από σένα γεροντότερος και πιο πολλά κατέχω. Υπομονή λοιπόν στα λόγια μου τώρα η καρδιά σου ας κάνει. Γοργά που χτίζεις από τον πόλεμο που πλήθεια πας στο χώμα σκορπίζει γύρα το δρεπάνι του τα θερισμένα στάχια κι είναι η σοδιά σου κακορίζικη τη ζυγαριά σαν κλίνει ο Δίας που κυβερνάει τον πόλεμο στη γη του ανθρωπολόγη. Οι αργίτες στο νεκρό δεν γίνεται με την κοιλιά να κλάψουν, τη πλήθεια πανώ τι σοριάζονται στο χώμα κάθε μέρα. Πότε λοιπόν από τον γάμα το κανείς να ξανασάνει. Ωστόσο εμείς όποιον σκοτώνεται να θάβουμε ταιριάζει με ανέσπλαχνη καρδιά θρηνώντας τον τη μέρα εκείνη μόνο. Κι όσοι γλιτώνουν από τον πόλεμο τον άγριο ας μην ξεχνούν να τρών, να πίνουν, να έχουν δύναμη με πιο μεγάλο πείσμα δίχως ξανά σαν τους αντίμαχους να πολεμούμε πάντα χαλκοφορώντας ακατάλυτο. Μα τώρα ο μπρος κανένας να μην χασομερά προσμένοντας να πάρει κι άλλη διάτα. Και όποιος προσμένει κι άλλη διάτα μας βαριά θα το πληρώσει στα πλοία που θα βρεθεί τα αργίτικα.
Λοιπόν, μαζί ας ριχτούμε πάνω στους Τρώες τους αλογάριδες, χτυπώντας τους με λύσα. Είπε και του αντριωμένου Νέστορα τους γιους μαζί του παίρνει και του Φιλέα το γιο το Μέγιτα, το Θώα, το Λυκομίδη το γιο του Κρέοντα, το Μελάνυπο και το Μυριώνη κι όλοι για το καλύβι του Αγαμέμνονα του γιου του Ατρέα τραβήξαν. Γι' αυτής ο λόγος πράξη γίνηκε μόνο στιγμής και πήραν τα 7 τρυπόδια για τα 12 φαριά που του είχε τάξει μαζί και τα χτιδόβολα 20 λεβέτια από το καλύβι και 7 γυναίκες που αψεγάδιαστες κατέχαν τέχνες βγάζουν και του Φρυσαία τη Ροδομάγουλη στερνά στερνά την κόρη. 10 ο Οδυσσέας ζυγιάζει τάλαντα χρυσάφι και διαγέρνει και οι άλλοι αντριωμένοι αργίτες πίσω του τα δώρα εκουβαλούσαν. Κι ως φτάσαν και στη μέση τάβαλαν της συντυχιάς, ασκώθη ο γιος του Ατρέα και πλάι στο ρίγα του στεκόταν ο Ταλθίβιος που στη φωνή Θεό σου θύμιζε τον κάπρο ανακρατώντας. Και το μαχαίρι του Αγαμέμνονας πιάνει και σέρνει, πάντα που δίπλα στου σπαθιού του εκρέμονταν το μακρουλό θικάρι. Και έκανε αρχή απ' του κάπρου κόβοντας τις τρίχες και τα χέρια μετά στο δία σηκώνει. Αμήλυτη τρογύρα του εκαθόνταν οι αργίτες όλοι, όπως και τέριαζε το βασιλιά να ακούσουν. Και ευχηθεί τότε τον απλόχωρο τον ουρανό θωρώντας. Μάρτης μου ο Δίας, απ' τους αθάνατους ο πιο τρανός και ο κάλλιος, τη γη, τον ήλιο κράζω μάρτυρες, τις ερηνίες ακόμα που τους νεκρούς δικιούνται αν κάποτε τον όρκο τους πατήσαν. Στην κόρη του Βρυσσέα δεν άπλωσα ποτέ μου εγώ το χέρι, μη δε για να φραθώ την κλίνη της, μη δε για τίποτα άλλο, μονάγιαχτη μες στο καλύβι μου κρατήθη πάντα γίνη. Και αν τίποτα από αυτά τα ορκίστηκα ψεματινά, ας μου δώσουν μύρια κακά οι θεοί όσα δίνουνε μαθές τους ορκοπάτες. Είπε και κόβει με το ανέσπλαχνο μαχαίρι το λαρίνγι του κάπρου και ο Ταλθίβιος ύστερα μες το αφρισμένο κύμα στριφογυρνώντας τον επέταξε θροφή στα ψάρια. Ασκώθη τότε ο Αχιλλέας στους πολεμόχαρους αντίκρι αργίτες κι είπε: «Πατέρα Δία, δεν είναι ψέματα πως τους θνητούς τυφλώνεις βαριά, τι αλλιώτικα δε θα άναβεν ο γιος του Ατρέα ποτέ του τόση μια μάνητα στα στήθια μου. Την κόρη αθέλητά μου με τόσο πείσμα δε θα μου έπαιρνε. Μα ο Δίας το δίχως άλλο θα βάλε πόθο, αργίτες άμετροι να κατεβούν στον Άδη. Μας ήρτε τώρα, γιωματίσετε, να μπούμε πια στη μάχη». Έτσι τους μίλησε και σκόλασε τη σύναξη με βιάση και εκείνοι γρήγορα διασκόρπισαν καθένα στο άρμενό του. Οι γάβροι μυρμηδόνες γνιάζονταν ωστόσο για τα δώρα και στο Αχιλλέα του αρχοντογέννητου το πλοίο τα κουβαλούσαν. Τα άλλα τα βάλαν στα καλύβια του, καθίσαν τις γυναίκες και τάτια εξακουσμένοι σύντροφοι με το κοπάδι σμίγουν. Η κόρη του Βρυσσέα, πανέμορφη σαν τη χρυσή Αφροδίτη, με κόφτερο χαλκό τον Πάτροκλο σαν είδες παραγμένο, πάνω του πέφτει ξεφωνίζοντας και πήρε να ξεσκίζει τον απαλό λαιμό τα στήθη της και τόριο πρόσωπό της. Και έλεγε αυτά η γυναίκα που μοιάζε με τις θεές θρηνώντας: «Πάτροκλε, τόσο που η τρισάμπηρη περίσσια σ' αγαπούσα, αχ ζωντανός εφήκα φεύγοντας από το καλύβι ετούτο, και τώρα που γυρίζω, ρίγα μου, σε βρίσκω σκοτωμένο. Αχ, πως πλακώνει αλήθεια πάνω μου τον ακακό παστάλο. Τον άνδρα που ο πατέρας μου δόκε και η σεβαστή μου η μάνα, μπροστά στο κάστρο που διαφέντευε τον είδα σπαραγμένο με κοφτερό χαλκό. Τα αδέρφια μου τα τρία, τα αγαπημένα, που μια κοιλιά μας γένα, ετράβηξαν κι αυτά μαζί στον Άδη. Μα κι έτσι εσύ να κλαίω δε μ' άφηνες, του θεϊκού του μήνυ απ' το γοργό Αχιλλέα σαν πάρθηκε το κάστρο και σκοτώθη το τέρι μου, μον έλεες πάντα σου θα μ' έκανες γυναίκα του θεϊκού Αχιλλέα, θα μ' έφερνες τη θεία με τα καράβια και θα γιορτάζαμε το γάμο μας στους μυρμηδόνες μέσα. Γι' αυτό κι ο θρύνος μου είναι αστέρευτος που σου γλυκός και χάθης». Αυτά θρηνώντας του λέει και έκλαιγαν μαζί τις και οι γυναίκες τάχα τον Πάτροκλο, μα πίσω του τα πάθη τα δικά τους. Και εκείνον τότε οι πρωτόγεροι με παρακάλια εζώσαν κάτι να φάει, μα αυτός δεν ήθελε, μον έλεγε θρηνώντας: «Αν θέτε να μ' ακούστε σύντροφοι, τι χάρη κάνετε μου, να φράνω με ψωμί τα σπλάχνα μου, μη μου ζητάτε ακόμα, μη δε και με κρασί, τι αβάσταχτον εγώ τον πόνο εντός μου. Θα καρτερώ το λιοβασίλεμα και θα βαστάξω κι έτσι». Αυτά τους είπε και προβόδισε τους άλλους βασιλιάδες. Μείναν η γη του Ατρέα και ο Φίνικας, ο γέρο Αλογολάτης εκεί και ο Ιδωμενέας και ο Νέστορας και ο γάβρος Οδυσσέας για να ξεδώσει από τον πόνο του. Μ' αυτό στο ματωμένο στόμα του πόλεμου αν δεν έμπαινε, πού να ξεδώσει ο νους του. Και ως τον θυμήθηκε, αναστέναξε βαθιά του κι είπε τότε:
Και εσύ μάθες πιο πριν, βαριόμοιρε, που από όλους πιο αγαπούσα, με στο καλύβια τόσου νόστιμο μου το στρώνε στο γιώμα, με πρόθυμια για σπούδα, ως βιάζονταν οι αργίτες κάθε τόσο, στους τρόες τους αλογάδες, πόλεμο πολύδακρο να σκώσουν. Και τώρα εσύ μπροστά μου κοίτεσαι νεκρός, και με η καρδιά μου ψωμί, κρασί, σταλιά δε γεύεται, κι ας έχω μέσα απ' όλα απ' τον καημό σου. Τι χειρότερο δεν γίνεται να πάθω άλλο κακό, κι ακόμα αν μου έλεγαν πως πέθανε ο γονιός μου, που τώρα εκεί στη φθία τα μάτια του ποτάμι, λέω, θα τρέχουν, τέτοιος τρανός γιος που τούληψε. Κι εγώ σε τόπους ξένους, για τη φρικτή Ελένη κάθομαι και με τους τρόες χτυπιέμαι. Και για το γιο μου ακόμα αν μάθαινα που αντρώνεται στη Σκύρο, αν ίσως και μου ζήωνε ο Πτόλεμος ο Θεό Διωματάρης. Τι πάντα πριν στα στήθη μέσα μου λογάριαζα πως μόνος εγώ από το Άργο στο Αλογόθροφο μακριά θα σκοτωνόμουν στην Τρίαν εδώ και εσύ θα γύριζες πίσω στη φθία το γιο μου από τη Σκύρο μες στο γρήγορο το μαύρο σου καράβι να πάρεις να τον πας στο σπίτι του να του τα δείξεις όλα το βιός μου το τρανό αψιλόροφο παλάτι και τους δούλους. Τι πια ο Πηλέας έχει απικάζουμε πεθάνει μια για πάντα για κι αν ζωή μια σταλατούμινε τα βάσανα τον τρώνε και απ' τα έρμα γέρατα και απ' το άπαυτο το καρδιοχτύπι πότε το μαύρο θα του πάν το μήνυμα να μάθει το χαμό μου. Αυτά θρηνώντας έλεε και έκλαιγαν μαζί του και οι γερόντι καθίστα όσα άφησε θυμάμενος μακριά στο αρχοντικό του. Και ο γιος του Κρόνου όσοι δε πούκλεγαν εψυχοπώνεσέ τους και λόγια μίλησαν εμάρπαστα στην Αθηνά γυρνώντας. Πια ολότελα παρνήθεις κόρη μου τον άξιο του τον άντρα. Τον Αχιλέα μα θες δεν γνιάζεσαι καθόλου στην καρδιά σου. Μπρος στα καράβια τα ορθοκέρατα πως κάθεται για ιδέστον τον ακριβό του ακράνη κλαίγοντας. Να φάνε πήγαν οι άλλοι και μόνο εκείνος αγιωμάτιστος και αφάγωτος κρατιέται. Μοντρέχα σταλαξέ του αθάνατο κρασί στα στήθια μέσα και θεϊκιά θροφή πανέμνοστη να μην τον κόψει πείνα. Αυτά είπε και η Αθηνά που το ήθελε και από τα πριν πετάχτη και ως φαρδιοφτέρου γοστριγκόφωνος αγιούπας από τα ουράνια χυμίζει τον εθέρα σκίζοντας και ως μέσα στο ασκέρι αργίτες γοργαρματώνονταν αθάνατο κρασί θεά σταλάζει και θεϊκιά θροφή πανέμνοστη μέσα του Αχιλέα τα στήθη τα γόνατα μαθέσει ανήμερη να μην του κόψει πείνα. Και στου τρανού μετά πατέρα της στο στέριο το παλάτι γυρνάει και ωστόσο αυτοί απ' τα γρήγορα ξεχύνονταν καράβια. Ο Δίας πυκνό πως ρίχνει κάποτε το χιόνι στούπες στούπες απ' του βοριά του εθερογέννητου το φύσιμα σπρωγμένο όμοια πυκνά και τότε αστράφτοντας μέσα στον ήλιο κράνη απ' τα καράβια ξεπετάγονταν και αφαλωτές ασπίδες και στεριογουβωμένοι θώρακες και φράξινα κοντάρια. Ψηλά στα ουράνια λάμψη απλώθηκε και η γη σα κέρια γύρα απ' του χαλκού το φέγγος γέλασε και των ανδρών τα πόδια βροντούσαν και ο Αχιλέας στη μέση τους φορούσε τα άρματά του. Τα δόντια του γρικού σε σπούτριζαν κι ίδια φωτιά που ανάβει τα δυο του μάτια στράφταν και έπνιγε ο πόνος στην καρδιά του αβάσταχτος. Γι' αυτός μανιάζοντας τους τρόες να πέσει απάνω τα θεία φορούσε δώρα του ύφεστου που του είχε φτιάξει τέχνη. Και πρώτα γύρω από τα αντικνήμια του περνά κνημίδες όργες που με θηλίκες τους αστράγαλους σφιγγόνταν ασημένια. Δεύτερα πέρασε το θώρακα τρογύρα από το στήθος. Μετά το ασημοκαρφοπλούμιστο σπαθί περνά στους ώμους το χάλκινο και το θεόρατο βαρύ σκουτάρι αρπάζει που σαν του φεγγαριού αντιφέγγιζε ψηλά το λάμπισμά του. Βαθιά από το πέλα όπως το αντίφεγγο θωρούν οι ναύτες ξάφνου από φωτιά σε στάνη απόμερη που ανάψαν οι τσοπάνοι πας στο βουνό μα εκείνους άθελα τους πρόχνουν όξο οι μπόρες στην ψαροθρόφα μέσα θάλασσα μακριά από τους δικούς τους. Παρόμοια απτόριο μυριοξόμπλια στο σκουτάρι του Αχιλέα ψηλά στα ουράνια η λάμψη ανέβαινε και ασκώνοντας το κράνος το στέριο στο κεφάλι ολόγυρα το φόρεσε. Σαν άστρο το φουντωμένο κράνος ξάστραφτε και γύρα οι τρίχες σιούνταν χρυσές για φούντα που είχε ο ύφεστος πυκνές στεριώσει απάνω. Κι όσο ο Αχιλέας σε ζώστη τάρματα πήρε γοργά να τρέχει να ιδέα να του πάνε αν παίζουν μέσα του στα αρχοντικά του μέλη. Και αυτά ήταν λες φτερά και σήκωναν το βασιλιά Παλάφρου. Το γονικό βαρύ ακατάλυτο τρανό στερνά κοντάρι παίρνει από τη θήκη του. Δεν δίνονταν κανένας να το παίξει αργή της άλλος μες στα χέρια του. Μόνο ο Αχιλέας μπορούσε το φράξινο κοντάρι ο Χείρονας που από τις κορφές του πύλιου για να σκοτώνει ρόους αντρόκαρδους στον γύρι του είχε δώσει. Ο Άλκημος τότε και ο Αυτομέδοντας πιάνουν και ζεύουν τάτια τα καλοκάμωτα φορώντας τους λουριά και από τις μασέλες περνούν τα χαλινάρια και έπειτα τραβούν τα γέμια πίσω στο στέριο αμάξι. Και ο Αυτομέδοντας το αστραφτερό μαστίγι το ταιριαστό στο χέρι του άρπαξε και πήδηξε στα μάξι με βιάση. Και ο Αχιλέας ανέβηκε εξωπίσω αρματωμένος με στάρματά του στραφταλίζοντας σαν ήλιος φωτοβόλος. Και άγρια φωνάζοντας τα λόγατα τα γονικά προστάζει.
Βαλία και ξάνθε, κοσμοξάκουστα παιδιά της φτεροπόδας, τη φορά τούτη ο αλογολάτης σας το νου σας να γλιτώσει στους Δαναούς ξανά, τον πόλεμο σα θα έχουμε χορτάσει. Μην τον αφήστε σαν τον Πάτροκλο στον κάμπο σκοτωμένο. Και κάτω από το ζυγό φτερόποδος του απειλογήθη ξάνθος, σκύβοντας ξάφνου το κεφάλι του, και αλάκερή του η χύτη πλάι στο ζυγό στο χώμα εσούρνονταν, ξεφεύγοντας τη ζεύλα. Την ανθρώπινη λαλιά του εχάρισε η κρουσταλόχερήρα. Θα σε γλιτώσουμε, μυρνιάζεσαι τρανέ Αχιλλέα και πάλε. Όμως ζυγώνει η μαύρη μέρα σου, κι ουδήν εμείς που φταίμε. Μονάχα η μοίρα, η τρανοδύναμη και ένας θεός μεγάλος. Δεν είναι από δικιά μας άργητα, μη δεκιοκνιά καθόλου, που οι Τρώες αρπάξαν από του Πάτροκλου του ώμους τάρματά σου. Τη οριοπλέξου της τον σκότωσε λιτός ο γιος, απ' όλους ο πιο τρανός θεός, και χάρισε στον Έκτορα την νίκη. Εμείς ακόμα και το ζέφυρο νικάμε από τους ανέμους που λένε πως είναι ο γρηγορότερος. Μα εσένα η μοίρα γράφει αποθνητό μαζί και αθάνατο να σκοτωθείς στη μάχη. Ως είπε αυτά η φωνή του εκόπηγε, την πήραν οι Ερηνίες. Τότε ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος βαρυγκωμώντας του είπε: «Τι ξάνθε μου μηνά στο θάνατο, δεν σου ταιριάζει εσένα. Κι εγώ το ξέρω, είναι της μοίρας μου να σκοτωθώ εδώ πέρα, μακριά από τον κύρι και τη μάνα μου. Μα κι έτσι αν δεν χορτάσω τους Τρώες τριμώχνοντας τον πόλεμο, τη μάχη δεν σκολάζω». Είπε και μες τους πρώτους σκούζοντας λαλεί τα λόγατά του.